απευθύνεται στη σημερινή μας συζήτηση, η συζήτηση η οποία θα επακολουθήσει στα διάφορα στάδια της, θα επεξεργαστεί σε διάφορα επίπεδα το ζήτημα της κρίσης των μεσαίων στρωμάτων. Δηλαδή, το πώς στη σύγχρονη περίοδο τα μεσαία στρώματα περνούν ποια κρίση, για ποιο λόγο, πώς την εξετάζουμε και θα παρουσιαστούν παράλληλα με ένα θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο τρεις ερευνητικές προσεγγίσεις, δύο των οποίων είναι τρέχουσες έρευνες. Η κυρία Ευσταθίου και η κυρία Γεωργά θα παρουσιάσουν τις δύο έρευνες και θα κλείσει η συζήτησή μας με την κυρία Τίγα που θα αναφερθεί και στο ζήτημα της κρίσης των μεσαίων στρωμάτων, όπως αυτή επηρεάζει τα φαινόμενα της ακροδεξιάς, της μεταδημοκρατίας και γενικότερα των πολιτικών διαστάσεων της κρίσης, πέρα από τις άλλες που δεν επισημάνουμε εμείς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας, ο κ. Τσέγκης. Θα ήθελα να υπάρχει αυστηρή της προγράμματος, με την έννοια ότι ας μην είναι πάνω από ένα τέταρτο η κάθε εισήγηση, διότι πρέπει να παραδώσουμε την αίθουσα στις 7 παρατέταρτο. Έτσι έχουμε δηλαδή μια μισή ώρα ακόμα. Στη συνέχεια, όσον είπε ο κ. Σκαμπές, που τον ευχαριστώ που συνοργανώσαμε αυτό την ηθική θεματική ενότητα, θέλω να πω ότι αποφασίσαμε να είναι τα μεσαία στρώματα το κατευθυντήριο νήμα αυτής της στρογγυλής τράπεζας. Τα μεσαία στρώματα βρίσκονται υπό πίεση, υπό διαδικασία συρρήκνωσης στο καθεστώς της κρίσης. Η κρίση επιφέρει ανισότητες, βαθαίνει τις παλιές ανισότητες, αλλά και δημιουργεί νέες κοινωνικές ανισότητες. Αυτές δημιουργούν συνθήκες υλικής αποστέρησης, αυξάνεται ο ανταγωνισμός, η βία και ο κατακερματισμός, η πολυδιάσπαση της κοινωνίας και σαφώς αυτό θρηματίζει ή αν θέλετε απειλεί παραδεδευμένες πολιτισμικές αξίες και δημοκρατικές αρχές όπως η πολυφωνία, ο πλουραλισμός, η ανοχή. Απειλεί επίσης τη συνοχή της κοινωνίας. Η ευρωπαϊκά, αν θέλετε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η συρρήκνωση των μεσαίων στρωμάτων συσχετίζεται με την αύξηση της πόλωσης και του λαϊκισμού και τη μείωση της συνοχής και της αλληλεγγύης στην κοινωνία. Και σαφώς έχουμε και ψυχοκοινωνικές και ψυχολογικές επιπτώσεις που η κυρία Γεωργά που κάναμε μια εμπειρική online έρευνα και η οποία δημοσιεύθηκε αλλά έχει επικαιροποιηθεί κάπως και είναι εν εξελίξει, θα μιλήσει για όλα αυτά. Το μόνο που θέλω να πω πριν ξεκινήσω και θα είμαι πολύ περιεκτικός είναι ότι επειδή μιλάμε για μεσαία στρώματα και προερχόμαστε εγώ με τον κύριο Καπέρη από το Κέντρο Ερεύνης Ελληνικής Κοινωνίας της Ακαδημίας Αθηνών που η έρευνα είναι κοινωνιολογική και ανθρωπολογική, η μεσαία τάξη είναι μια έννοια πολύ διαμφισβητούμενη και επίμαχη διεθνώς. Τι σημαίνει μεσαία τάξη? Σαφώς έχει να κάνει με τις διαδικασίες της νεωτερικότητας, με τις διαδικασίες του εξυγχρονισμού που δεν συνέβησαν στην ελληνική κοινωνία. Δεν συνέβησαν, αν θέλετε, με τον τρόπο που συνέβησαν στη Βόρεια και τη Δυτική Ευρώπη. Είναι λίγο κινούμενη άμμος η μεσαία τάξη. Μιλάμε για μεσαία στρώματα και αν θέλετε, διαστρωματώσεις. Μεσαίες διαστρωματώσεις στην ελληνική κοινωνία με όρους οικονομικού εισοδήματος, κυρίως. Μεσαία στρώματα που, όπως θα δούμε και συνέχεια, έτσι ενισχύθηκαν πολύ μεταπολεμικά και ιδιαίτερα τη μεταπολιτευτική περίοδο. Οπότε, εγώ θα μιλήσω λίγο για το γενικό πλαίσιο, πώς μετασχηματίζεται το πολιτικό-κοινωνικό δίκτυο στην Ελλάδα, σαφώς απλό από το λεξιλόγιο, αν θέλετε, και το πλαίσιο της πολυπλοκότητας, του χάους, των κοινωνικών δικτύων. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο εισάγω και, αν θέλετε, προτείνω, σκιαγραφώ αδρομερώς και ελλειπτικά ένα πλαίσιο για να σκεφτούμε ίσως μία νέα υποπειθαρχία, τη δυναμική πολιτική κοινωνιολογία. Τι σημαίνει δυναμική πολιτική κοινωνιολογία, να σκεφτούμε δηλαδή ξανά τις σχέσεις κράτους, κοινωνίας και πολιτών με όρους πολυπλοκότητας από την οπτική των μεθόδων και της
και των θεωριών της πολυπλοκότητας, του χάους και των κοινωνικών δικτύων. Λοιπόν, η οικονομική κρίση στην Ελλάδα, δεν θα κάτσω πάρα πολύ στην επισκόπηση, λένε ότι σαφώς συνδέεται με την παγκόσμια κρίση, την κρίση του παγκόσμιου καπιταλισμού και την κρίση της νεωτερικότητας. Πρέπει όμως να πούμε ότι συνδέεται κοινωνιολογικά όλο αυτό και μπορούμε να ανιχνεύσουμε τις απαρχές του στο λεγόμενο inequality term, στη στροφή της στην ανισότητα, όπως περιγράφει ο Άντονι Άρκινσον, που συνέβη κυρίως στις αρχές της δεκαετίας του 70 με την περίπτωση των Φόκλαντς. Και εκεί αρχίζει να μεγαλώνει η ψαλίδα ανάμεσα στους πλούσιους και τους φτωχούς, που μεγαλώνει για ισοκατανομή εισοδήματος. Και εδώ στην Ελλάδα βλέπουμε ότι αν και υπήρχε μια ραγδαία άνοδος και οικονομική και πολιτισμική και κοινωνική εν γέννη των μεσαίων στρωμάτων, αυτό συνδέθηκε με τη δυνατότητα την οικονομική του πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα. Βλέπετε, δανειζόμασταν σαν τρελή από τότε που μπήκαμε στο ευρώ μέχρι το 2009. Δανειζόμασταν τόσο φθηνά όσο φθηνά δανειζόταν η Γερμανία. Κάποια στιγμή δεν μπορούσαμε να δανειζόμαστε άλλο. Τι συνέβη? Κρίση, χάος. Το ΑΕΠ, το κατακεφαλήν ΑΕΠ, μειώθηκε κατά 23% με 25%. Η ανεργία των νέων, θα μας τα πει και η κυρία Γεωργά, αυτή τη στιγμή είναι γύρω στο 60%. Τώρα, το πλαίσιο του κοινωνιολογικό είναι γνωστό και έχει υποθεί κατά κάποιο τρόπο στη διάρκεια αυτού του συνεδρίου. Ορισμένοι ήσασταν σε προηγούμενα sessions, ορισμένοι όχι. Απλώς αναφέρω ενδεικτικά ότι το πρόβλημα έρχεται στις σχέσεις κοινωνίας και κράτους στην Ελλάδα. Το Κέντρο Ελληνικής Κοινωνίας έχει κάνει πάρα πολλές έρευνες και βεβαίως και ο κ. Καμπέζης για αυτό το θέμα. Δεν θα σταθώ στο υπόβαθρο της κρίσης, επειδή θα πρέπει να τελειώσω σε 10 λεπτά, θα σταθώ λίγο στο εξής. Πώς αυτό το πράγμα μπορούμε να το δούμε με όρους πολυπλοκότητας. Νομίζω ότι ο κατάλληλος όρος, ο πιο εύστοχος όρος για να χαρακτηρίσει τη σημερινή ελληνική κοινωνία είναι αυτό που περιγράφει και ο Στάθης Καλύβας από το Yale και άλλοι, ότι είναι ένα stagnated society. Δηλαδή είναι μια κοινωνία σε τέλμα. Τι σημαίνει κοινωνία σε τέλμα? Κοινωνία η οποία δεν έχει καταρρεύσει εντελώς, αλλά μια κοινωνία η οποία δεν έχει τη δυναμική μιας φυσιολογικής κοινωνίας. Είναι απλά σε μια κατάσταση μη κατάρρευσης. Υπάρχει μια πλούσια βιβλιογραφία. Ο Τσούκας, για παράδειγμα, λέει ότι η χρεοκοπία είναι το θυμηρό αποτέλεσμα συνδυασμού πολιτικής φαυλότητας και απαξίωσης των θεσμών, αλλά και ανεπάρκειας ηγεσίας. Η βιβλιογραφία εστιάζει σε πάρα πολλά πράγματα. Εγώ εστιάζω πιο πολύ στο λεγόμενο φαινόμενο της πολιτικής προσοδοθηρίας, το political rent seeking. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχουν οργανωμένες ή μη ομάδες συμφερόντων που απομυζούν, που προσπορίζονται την κρατική εξουσία, μια κρατική εξουσία η οποία αντί να πηγαίνει η πόρη της προς την κοινωνία, αξιοποιείται από ομάδες συμφερόντων που παρισφλίουν στον κομματικό κρατικό μηχανισμό που εμπλέκεται με τους κρατικούς μηχανισμούς. Άρα, η ιδεολογία, οι καλές προθέσεις, τα πολιτικά προγράμματα περνούν μέσα από το κράτος. Το κράτος, επειδή ακριβώς βρίθει πρακτικών πολιτικής προσδοθυρίας, αυτές οι ιδεολογίες και τα προγράμματα τα κάνει αυτό που λέμε κατεστημένο και κοινωνία σε τέλμα. Αυτό περιγράφουν και ο Φίδες με τον Παπαδημητρίου που λένε ότι είναι πρόβλημα του συστήματος. Δεν πρέπει να εστιάζουμε τόσο στις ηγεσίες και στις επιμέρους πρακτικές, όσο σε όλη τη δυνατότητα του, ή αν θέλετε τη μη δυνατότητα του συστήματος να αξιοποιεί τους πόρους προς όφελος της κοινωνίας. Σαφώς υπάρχουν και ευθύνες, αναμφισβήτητα. Και ο Πελαγίδης με τον Μουτσόπουλο έχουν γράψει πάρα πολύ γι' αυτό. Ο Ιορδανίδης από ο Ιορδάνοβλου, συγγνώμη, το Πάτιο, που έχει δώσει έμφαση πιο πολύ σε τις ομάδες συμφερόντων παρά στις πελατειακές σχέσεις έναν πολιτικού με τον πολίτη, ως άτομο δηλαδή. Και από την μελέτη που έχει γίνει του κ. Φιζέλη στο Κέντρο Ελληνικής Κοινωνίας, βλέπουμε ότι ακριβώς τα κόμματα εξουσίας για 40 χρόνια εκμεταλλεύονταν
και σαφώς λειτουργούσαν, δεν ξέρω αν λειτουργούν ακόμα, σαφώς ως μηχανισμοί εξουσίας που ιδιοποιούνται τους πόρους και ενδιαφέρονται για τον έλεγχο των δημοσίων πόρων και σαφώς για την άγρα ψήφων. Και οι δύο πρακτικές που χαρακτηρίζουν το πελατειακό κράτος είναι τα ρουσφέτια, ψηφοφόρους και φίλους, όπως λέει Τσιβάκος, ο γραφειοκρατικός σκότος, και ενδιαφέρονται επίσης για τον έλεγχο των πολιτικών, μάλλον ο έλεγχος των πολιτικών από οργανωμένα συμφέροντα είναι χαρακτηριστικό του πελατειακού κράτους. Αυτό που λέει ο Μουζέλης είναι ότι αν δεν παταχθεί το πελατειακό κράτος σε αξιοκρατία, η κομματοκρατία με ταυτόχρονη ενίσχυση της κοινωνίας πολιτών, δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ ουσιαστική πολιτική και πολιτισμική αλλαγή και έξοδος από την κρίση. Γι' αυτό δίνουμε έμφαση στην ενίσχυση της κοινωνίας πολιτών και στην πάταξη της προσοδοθυρίας. Αυτό που υπάρχει ως συζήτηση σήμερα είναι αν μπορεί να συνδυαστεί στις μέρες μας η βιώσιμη δημοκρατία, η φιλελεύθερη δημοκρατία και η κοινωνία των πολιτών με την οικονομική ανάπτυξη. Υπάρχει μια ζήτηση από τον Σούμπετερ μέχρι σήμερα ότι δεν γίνεται να υπάρχει και οικονομική ανάπτυξη και δημοκρατία στο φουλ. Δηλαδή, αυτό είναι μια πολυτέλεια για λίγες πλούσιες κοινωνίες. Οι κοινωνίες όπως η δική μας που είναι σε κρίση δεν μπορούν, λένε κάποιοι λανθασμένα, ότι μπορούν να απολαμβάνουν τη δημοκρατία και την κοινωνία των πολιτών. Αυτό είναι λάθος, διότι μια κοινωνία σαφώς μπορεί να περάσει στην ανάπτυξη μόνο μέσα από τη συγκέντρωση ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου και φυσικού κεφαλαίου, και γι' αυτό είναι προϋπόθεση η δημοκρατία. Αυτή είναι η απάντηση βέβαια και στις έρευνες που έχουμε κάνει μέχρι τώρα και στην Ακαδημία Αθηνών. Βλέπουμε το δείκτη το Active Citizenship που είναι πολύ χαμηλός στην Ελλάδα. Είναι ένα μεγάλο θέμα αν έχει ανέβει τώρα, σαφώς έχει ανέβει, κυρίως άτυπες μορφές κοινωνίας πολιτών παρά τυπικές μορφές που εξαρτούνταν από την κρατική χρηματοδότηση. Ο Διαμαντός, που είναι ο υπόπτης μας στο Κέντρο Έρευνας Ελληνικής Κοινωνίας, ακριβώς συνδύασε τον πολιτισμό με την πολιτική, την κουλτούρα με την πολιτική. Και αυτό το βλέπουμε, γιατί σαφώς είναι πολιτισμικό και πολιτικό το υπόβαθρο της κρίσης και όχι οικονομικό. Όχι ταξικό. Αυτό που υπάρχει ως αποτέλεσμα έρευνας είναι το εξής. Υπήρχε πριν από λίγα χρόνια, 3-4 χρόνια, η εξής έρευνα. Δηλαδή, στη φράση είναι σημαντικό να είμαι πλούσιος, να έχω χρήματα και να αγοράζω ή να έχω ακριβά πράγματα. Πόσο θα τις αντιπροσωπεύει αυτή η φράση. Η Ελλάδα έπαιρνε στην πρώτη εξάδα. Μαζί με την Ουκρανία, τη Ρωσία, το Ισραήλ, τη Σλοβενία και τη Τσεχία. Χώρες πολύ ανεπτυγμένες ως προς τη δημοκρατία, την κοινωνία πολιτών, ήταν πάρα πολύ χαμηλά. Άρα έχει να κάνει λοιπόν με τις αξιακές σχέσεις, τα ηθικά προτάγματα και τις ατομικές και συλλογικές στοχεύσεις και επιλογές των ανθρώπων που αποτελούν μια κοινωνία. Έτσι, χαρακτηριστικά παραδείγματα των αξιακών σχέσεων που επικρατούσαν στην ελληνική κοινωνία, για κοποτάνε κτλ. Αυτό είναι αυτό που προτείνω, δηλαδή να σκεφτούμε λίγο ένα πλαίσιο κοινωνιολογικό, θα το πούμε δυναμική πολιτική κοινωνιολογία που μελετά σχέσεις και πολιτικές συμπεριφορές και δεσμούς και σχέσεις κοινωνίας κράτους και πολιτών από την οπτική της πολυπλοκότητας. Εμπνέουμε πάρα πολύ από το βιβλίο των Νόβα και Βάλας από το 1998, Δυναμική Κοινωνική Ψυχολογία. Αν λέω βεβαίως από την θεωρία των κοινωνικών δικτύων, δεν θα επεκταθώ, γιατί λίγο πολύ ξέρετε τη θεωρία των κοινωνικών δικτύων. Το θέμα είναι ότι πίσω από κάθε σύστημα, λέμε το ελληνικό πολιτικό σύστημα, αυτό είναι κάπως αφηρημένο, βρίσκονται δίκτυα. Έτσι, βρίσκονται δίκτυα που τα δίκτυα είναι άνθρωποι και ομάδες που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Εκεί θα πρέπει να εστιάζουμε, γι' αυτό τα κοινωνικά δίκτυα είναι και μια θεωρία και ένα ενοιολογικό επιπλοκοπλοστάσιο και μια μέθοδος πολύ ευέλικτη και ακριβή ταυτόχρονα για να έχει και εξωτερική εγκυρότητα και να μας δώσει αποτελέσματα. Μπορούμε λοιπόν να γνωρίσουμε τα πολύπλοκα συστήματα, το πολιτικό σύστημα και το κομματικό σύστημα της Ελλάδας, κομματικό σύστημα όπως το θέτει ο Διαμαντόπουλος, μέσω της χαρτογράφησης και κατανόησης των δικτύων. Έτσι, και υπάρχει μεγάλη δουλειά σε σχέση με την ανάλυση δικτύων και ο Παραμπάση και ο Πιστάκης, ο Κατερέλος στην Ελλάδα είναι εξαίρεση που μιλάει για αυτά. Εδώ πέρα τι έχουμε, ένα ελληνικό πολιτικό σύστημα που έχει κάποιους υπερκόμβους, που είναι τα πολιτικά κόμματα και το κράτος που διαπλέκονται, κομματικό κρατικό σύστημα. Από τη στιγμή που κατέρευσε η οικονομική δυνατότητα του κράτους, που αυτή η οικονομική δυνατότητα επέτρεπε τη ροή του συστήματος,
Το σύστημα βρίσκεται σε τέρμα. Δεν μπορεί να έχει δηλαδή πρόθυρα διαφυγή σε αυτό το percolation theory, που είναι hardcore επιστημονική θεωρία. Αυτό είναι το πλαίσιο. Άρα, αυτή τη στιγμή το σύστημα ξαναδιατάσσεται για να μπορέσει να επιτρέψει τη ροή του ξανά, την εσωτερική του ροή, σε συνθήκες υλικής αποστέρησης. Αυτό είναι ένα σχήμα που το χρησιμοποιεί και ο Μπαραμπάς. Βλέπετε κάποιοι κόμβοι, που είναι υπερκόμβοι του συστήματος, πώς προκαλούν έλλειψη διαφυγής, άρα έλλειψη ροής και στασιμότητα. Τι συνέβη, εδώ θα μιλήσει και η Ελπίδα και η Νικολέτα, για το Νικολέτα μάλλον, η Ελπίδα βεβαίως, για το τι συνέβη, ας πούμε, στην Ελλάδα μετά το δημοψήφισμα, έτσι να φασίσουμε το δημοψήφισμα, αλλά το λέω εγώ με όρους χάος πολυπλοκότητας και catastrophe theory. Έτσι, γιατί όταν ένα σύστημα φτάνει σε μια περιοχή διχάρωσης, διακλάδωσης ή αν θέλετε καταστροφής, με την έννοια της απότομης αλλαγής, το σύστημα ή καταραίει εντελώς, δεν κατέρευσε το σύστημα, ή ξαναδιατάσσεται κάπως, έτσι, και βλέπουμε να ανακυκλώνεται κάποιο πολιτικό σύστημα. Και αυτά είναι συγκεκριμένες computational, υπολογιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιούμε για να δείξουμε ακριβώς πώς ένα σύστημα αποτελείται από δίκτυα και η δομή του δικτύου επηρεάζει τη δυναμική του συστήματος. Η ελληνική κοινωνία δεν έχει δυναμική και αυτό οφείλεται εδώ. Βλέπετε τη δομή. Πώς είναι ένα σύστημα, ένα κοινωνικό δίκτυο επικεντρωμένο, βλέπετε το κομματικό σύστημα που το κέντρο είναι τα δίκτυα και πώς είναι μια κοινωνία πολιτών, ένα αποκεντρωμένο σύστημα. Με τον Θεόδωρο Τσέχερ έκανε αυτό, αυτή την προσομοίωση. Επίσης, χρησιμοποιήσαμε, μοντελοποιήσαμε, αυτό βέβαια στην Ακαδημία Αθηνών το κάνουμε τώρα, το επικαιροποιούμε με εμπειρικά στοιχεία. Πώς έχουμε ένα δίκτυο κέντρο περιφέρειας, επικεντρωμένο σύστημα, στο κέντρο είναι τα πολιτικά κόμματα και το κρατικό σύστημα με την προσοδοθηρία του και η κοινωνία πολιτών που είναι ένα δίκτυο σε αλλοτόματα, δίκτυο κυψέλης. Έτσι, το δεύτερο δίκτυο, το αποκεντρωμένο, σαφώς έχει πολύ περισσότερη δυναμική. Άρα περισσότερη ανθεκτικότητα. Μπορεί και αντέχει. Είναι βιώσιμο. Και κάποια άλλα στοιχεία που δεν θα σταθώ πάρα πολύ. Ο Χέλμπινγκ έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά. Έτσι, το θέμα είναι ότι ένα σύστημα διοίκησης πρέπει να είναι αποκεντρωμένο, να επιτρέπει την αυτοοργάνωση, όχι υπερβολική αυτοοργάνωση και υπερβολική αποκέντρωση. Είναι θέμα δοσολογίας πάρα πολλές φορές. Δεν θα σταθώ στα πειράματα. Απλώς πάω κατευθείαν για να κλείσω ότι αυτό που ο Ρόμπινσον και ο Ατσέμογλου στο βιβλίο τους είναι ότι η πρόοδος μιας κοινωνίας και μιας οικονομίας εξαρτάται από την ανοιχτότητά της και πόσο τολμηρή και ανοιχτή είναι. Δηλαδή η ανοιχτή θεσμή μιας κοινωνίας που επιτρέπει την πολυφωνία, τον πλουραλισμό, την κοινωνία πολιτών. Απλώς εδώ θέλουμε να κάνουμε μια κριτική που την κάνουμε και μαζί, ότι βεβαίως συμφωνούμε με τον Ατσέμογλου και τον Ρόμπινσον ότι στο βιβλίο τους, γιατί αποτυγχάνουν τα έθνη, τα έθνη που ευημερούν έχουν υψηλό βαθμό κοινωνικής διεξάρτησης, δηλαδή ισχυρή κοινωνία πολιτών. Αλλά πρέπει να έχουν κάτι άλλο, υψηλής ποιότητας διασυνδέσεις μεταξύ κινητήριων μακροδραστών, δηλαδή κοινωνικών θεσμών. Οι κοινωνικοί θεσμοί μεταξύ τους είναι οι μακροδράστες της κοινωνίας και πρέπει να έχουν διεξάρτηση, μην είναι ένα αδιαφοροποίητο δίκτυο, όπως είδαμε στο επικεντρωμένο δίκτυο προηγουμένως. Εκπαίδευση, δικαιοσύνη, δημόσια διοίκηση, επίσης υψηλής ποιότητας συνδέσεις απαιτούνται και ανάμεσα στους μακροδράστες, εκπαίδευση, δικαιοσύνη, δημόσια διοίκηση και στους μικροδράστες. Επιχειρήσεις, νοικοκυριά, πολίτες. Έτσι και στην Ελλάδα εξαιτίας του διευρυμένου δυσυντηρητικού και αναπαρκούς δημόσιου τομέα δεν είναι διακριτός και αυτόνομος ο ρόλος του παραπάνω μάκρο δραστών και αυτό οφείλεται, όπως είπαμε, σε ένα πυκνό και βαθιά ριζωμένο πλέγμα τοξικών πελατειακών σχέσεων και προσδοτηρικών πρακτικών. Και αυτό είναι η τελευταία παρατήρηση, ότι σύμφωνα με την δυναμική πολιτική κοινωνιολογία δεν χρειάζεται ούτε απόλυτη συνένεση μια κοινωνία, ούτε όμως απόλυτος κατακαιρματισμός. Χρειάζεται μια υγιής δυναμική, δηλαδή ένας βαθμός, ένας λειτουργικός και υγιής βαθμός διαφωνίας. Και αυτό το πόσο είναι μετρήσιμο, επειδή είναι θεταγωνισμός. Ναι, ναι, ακριβώς. Για να παράγει feedback και να ενισχύει κάθε τόσο δυναμική του συστήματος. Έτσι, διότι αν ένα σύστημα φτάσει σε κατάσταση απόλυτης ισορροπίας, δηλαδή απόλυτης συμφωνίας και συνένεσης, χρειάζεται ακριβώς. Τι συμβαίνει σε ένα σύστημα, και αυτό είναι αποτέλεσμα προσομοιώσεων, που έχουν αυξημένη και παρεμβατική, δηλαδή και οικολογική και εξωτερική κυριότητα, ένα σύστημα, φανταστείτε την Ελλάδα,
ένα πακτωμένο σύστημα σε ένα πολύπλοκο περιβάλλον ή game over, καταλείπει το σύστημα, δεν το εγκαταλείψαμε, θα πεις το για το δημοψήφισμα, έτσι, ή παραμένει σε παρασιτική συμπεριφορά ή προσαρμόζεται. Ελπίζουμε το τρίτο, έτσι. Και βέβαια σε επίπεδο ψη, επειδή θα μιλήσει και η Ελπίδα, η οποία γεωργά, η οποία είναι από το κόμμα ψυχολογίας του Αιτζίαν, υπάρχει το παράδοξο του ελέγχου που το βλέπουμε αυτή την ψευδέστηση του ελέγχου, αν θες το παράδοξο του ελέγχου και σε επίπεδο πολιτών, εντάξει, η οικογένεια να παράγει το παράδοξο του ελέγχου, η ελληνική οικογένεια, αλλά και πάνω στο κράτος. Το κράτος θέλει να ελέγχει. Αυξάνεται η γραφειοκρατία για να ελέγχει. Γιατί ένα σύστημα για να ελέγχει ένα άλλο πρέπει να είναι πιο πολύπλοκο από το άλλο. Αυξάνεται η γραφειοκρατία για να ελέγχει, εδώ δεν μπορεί να ελέγξει τίποτα. Και αυτό το έχουν πει και ο Μακρυδάκης και ο Τάλι και άλλοι. Κλείνω, επειδή αυτό είναι μάθημα εξαμήνου βασικά, και το λέω όλο τώρα. Κλείνω. Okay. Και προτείνω κάποια recommendations που δεν θα τα πω για να συνεχίσουμε. Αυτό που πρέπει να πω είναι ότι οι χώρες που παράγουν καινοτομία, που έχουν ισχυρή κοινωνία πολιτών και παράγουν καινοτομία, είναι χώρες που προοδεύουν. Βλέπετε, χώρες που εξάγουν καινοτομία, η Αμερική, η Ευρώπη, και χώρες που εισάγουν καινοτομία. Έχουν υψηλή ανάπτυξη, ναι, η Σιγκαπούρη και η Κίνα, αλλά δεν έχουν ισχυρό civil society. Αυτές, βλέπετε μακροπρόθεσμα, δεν βοηθούνται από αυτή την κατάσταση. Δηλαδή πρέπει να συνυπάρχει η ανάπτυξη με τη δημοκρατία και την κοινωνία πολιτών. Και σαφώς μικρά ποσοστά διαφοράς. Αυτά είχα να πω. Συνεχίζει τώρα ο κύριος